Μεγάλη πίεση έχει δεχτεί το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης, καθώς έχουν αυξηθεί οι ασθενείς με COVID-19 και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι αρκετά. Το νοσοκομείο μας δεν ήταν νοσοκομείο αναφοράς, που σημαίνει ότι δεν έχουμε μονάδα COVID. Παρ' όλα αυτά, δημιουργήθηκε ένα τμήμα νοσηλείας πολιτών με ασθενών με COVID. Το επεκτείναμε σιγά σιγά στα 14 κρεβάτια. Δυστυχώς φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν από αυτά τα 14 κρεβάτια οι ασθενείς και ανοίχτηκε και δεύτερο τμήμα, η ουρολογική κλινική, η οποία μεταφέρθηκε στον 5ο όροφο, εκεί που ήταν η ορθοπαιδική, είναι η ορθοπαιδική, είναι η ουρολογική αυτή τη στιγμή, η γναθοχειρουργική, η οφθαλμολογική, τα νεφρολογικά περιστατικά. Εκεί άλλα 15 κρεβάτια. Πάλι αυτά τα 15 κρεβάτια τις τελευταίες μέρες δεν επαρκούν. Σίγουρα υπάρχει και άλλο σχέδιο και ετοιμάζεται ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, είναι έτοιμη η κλινική, η παθολογική. Η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Στο δεύτερο όροφο βρίσκεται. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο αυτό για τους υπόλοιπους ασθενείς, θα υπάρχει... Θα μετακινηθούν. Θα μεταφερθούν σε άλλες κλινικές τώρα. Οι δυνατότητες δεν είναι περιόριστες, το καταλαβαίνετε αυτό σε κλίνες. Προέχει φυσικά αυτή τη στιγμή η πανδημία. Ο νημοξιολόγος μας και οι γιατροί έχουν την ευθύνη όλης της διακίνησης των περιστατικών αυτών. Ευελπιστούμε να μην χρειαστεί, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί να κενωθεί παθολογική κλινική και να γίνει κλινική COVID και αυτή.